Είναι Μεγάλη Παρασκευή. Έχουμε Πάσχα το 2022. Και είναι πάρα πολύ ήρεμα έξω. Είναι νωρίς, η αγορά δεν έχει ανοίξει ακόμα. Και σηκώθηκα με τρομερή όρεξη να έρθω να πιάσω το ντουλάπι αυτής της περιοχής. Έχουμε μία μεγάλη αλλαγή στα σχέδια. Έχουμε πολλές αλλαγές στη διάρκεια της κατασκευής, αλλά αυτή η αλλαγή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί ενώ αρχικά είχα σκοπό να φτιάξω μία ανοιγόμενη κουκέτα για δεύτερο κρεβάτι εδώ πέρα, η οποία κουκέτα θα ήταν ένας μηχανισμός μεταλλικός που θα άνοιγε από εδώ πέρα, θα βρισκόταν πάνω δηλαδή στην οροφή και το άλλο μισό θα βρισκόταν εδώ, οπότε καθώς θα κατέβαινε, θα ερχόταν κάπου εδώ, θα άνοιγε και θα γινόταν το δεύτερο κρεβάτι. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα ντουλάπια και σαν δεύτερο κρεβάτι να κάνουμε μία αλλαγή εδώ στον καναπέ που θα είναι το πρώτο, όπου με προέκταση, αυτό δηλαδή εδώ, θα έχουμε το δεύτερο κρεβάτι. Αυτό ανοίγει τώρα πλέον, κατεβαίνουν πόδια από εκεί και έτσι θα έχουμε ένα κρεβάτι που αυτό βγαίνει ένα 25 περίπου. Και μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει χωρίς να ενοχληθεί αυτός που ήδη κοιμάται από τη μια πλευρά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί έχω δει πολλά βιντεάκια όπου τα πτυσσόμενα κρεβάτια ή τα ανοιγόμενα, ας πούμε κάτι τέτοιο, θα, για να μπορέσουν να αλλάξουν ή να ανοίξουν ή να κλείσουν, θα έπρεπε αυτός που κοιμόταν ήδη να ταλαιπωρηθεί αρκετά, να σηκωθεί και μετά να ξαναπέσει. Αυτό δεν το ήθελα, γι' αυτό πήγαινα στη λύση της κουκέτας καταρχήν, αλλά τελικά αφού βρέθηκε αυτή η λύση που ήταν η ιδέα της Κικής, καθοριστική, την προτίμησα. Είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ λειτουργικό. Δίνει μάλιστα και τη δυνατότητα να μπουν ντουλάπια εδώ πέρα, που ο αποθηκευτικός χώρος είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το σκάφος είναι 5,5 μέτρα, οπότε ήδη ο χώρος δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν δίνει μεγάλη άνεση για να δημιουργηθούν αποθηκευτικοί χώροι. Και υπάρχει ανάγκη. Οπότε έχουν προτεραιότητα οι αποθηκευτικοί χώροι, οπότε το ντουλάπι εδώ πέρα τώρα βοηθάει πάρα πολύ. Βεβαίως συμβαίνει το εξής. Εγώ ήδη έχω διαμορφώσει εδώ πέρα την έξοδο για το air condition. Και εδώ είναι το χειριστήριό του, που αρχικά αν έμπαινε η κουκέτα εδώ δεν ενοχλούσαμε, αλλά τώρα ενοχλούν και τα δύο και θα πρέπει να αλλάξουν θέση. Μάλλον η έξοδος του air condition θα γίνει εδώ και το χειριστήριο ίσως μπορεί να μπει από την μπροστά πλευρά του ντουλαπιού που θα μπει εδώ, που θα γίνει εδώ. Δηλαδή το ντουλάπι θα έρθει μέχρι εδώ περίπου, μάλλον για να μην χαλάσω τώρα και αυτό το άνοιγμα, για να μην το αθρηστέψω, ίσως είναι καλύτερα το ντουλάπι να έρθει μέχρι εδώ. Και εδώ τι θα γίνει, εδώ μάλλον θα κατέβει κάτω, θα γίνει αυτό το κομμάτι δηλαδή. Εδώ ίσως όμως ενοχλήσει το κεφάλι. Όχι, γιατί να ενοχλήσει το κεφάλι. Το κεφάλι μάλλον έρχεται μέχρι εδώ. Οπότε
Οπότε ίσως να το φάω λίγο, ίσως να το φάω, να το κατεβάσω έτσι και έτσι. Όπως έχω κάνει τα ντουλάπια της κουζίνας δηλαδή, που δεν είναι ίσια από κάτω, αλλά έχουν μια μικρή κλίση προς τα πάνω, ο πάτος, ίσως να το κάνω έτσι και αυτό. Και με καμπύλη από την κάτω πλευρά, να έρθει εδώ και θα έρθει δηλαδή κάπως έτσι. Αυτό θα είναι κάπως έτσι, δηλαδή γύρω στα 30 εκατοστά, επί 30. Είναι πολύ σαποθηκευτικός χώρος, είναι σούπερ αυτό να γίνει. Οπότε και εδώ θα έρθει μέχρι εδώ περίπου. Χάλασε και αυτό. Μια χαρά, αυτό θα πάρει όλα τα ρούχα και τον γιο μας. Έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε για ρούχα τώρα όπως αυτά που φοράμε, που θα φορούσαμε μάλλον εκτός εκδρομής. Όταν είμαστε εκδρομή σίγουρα δεν έχουμε ρούχα μαζί μας που να χρειάζονται σίδερο. Προτιμάμε ρούχα που μπορούν να φοριούνται και λίγο τσαλακωμένα. Και οπωσδήποτε το χειμώνα ρούχα ειδικά, όπως είναι τα φλίς, που μπορούν να μας κρατάνε ζεστούς, δεν τσαλακώνονται και είναι και ελαφριά. Ή αδιάβροχα ας πούμε, γενικά στην εκδρομή ή στο ταξίδι, καλά είναι να χρησιμοποιείτε, έτσι τουλάχιστον έχει δείξει η δικιά μου εμπειρία από τα ταξίδια όλα αυτά τα χρόνια, να χρησιμοποιείτε η μέθοδος του κρεμμυδιού. Ρούχα δηλαδή που φοριούνται το ένα πάνω από το άλλο και προσθέτεις ή αφαιρείς ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία ή με τις συνθήκες. Δίνει τη δυνατότητα να αυξομοιώσεις τα ρούχα έτσι όπως τα χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή και είναι πολύ πιο αποτελεσματική από το να έχεις το καλύτερο χοντρό μπουφάν μαζί σου. Ειδικά με τα θερμοϊσόρουχα εγώ έχω λύσει όλα μου τα προβλήματα. Μπορεί να φορέσω και δεύτερο θερμοϊσόρουχο από πάνω και να είμαι μετά με ένα φλισάκι διάρρη όπως είναι αυτό και μια μεμβράνη, ένα αντιανεμικό ή ένα διάβροχο και τέλος. Αυτές οι βίδες, αυτά τα τρίγωνα εδώ πέρα, έχει 1, 2, 3 τρίγωνα. Τα είχα κρατήσει για την πλαϊνή στήριξη του κρεβατιού, της κουκέτας, η οποία από την πλευρά αυτή θα στηριζόταν σε αυτά. Θα φτιάχνω μια κατασκευή μεταλλική η οποία θα βίδωνε εδώ πέρα ένα τρίγωνο και από αυτό το τρίγωνο μετά θα βγαίνει ο μεντεσές για να πιάνει η πίσω πλευρά του κρεβατιού και από την έξω πλευρά έχει εδώ κάπου έχει μία αναμονή εδώ, έχει δύο βίδες που πιάνουν στο νεύρο του ουρανού
και η άλλη είναι εδώ. Εδώ. Και από αυτή την πλευρά θα πιάνεις αυτά. Κρεμαστό. Αλλά τώρα μια χαρά θα κάτσει η στήριξη αυτή. Δεν θα τα πειράξω. Αυτά είναι βιδωμένα, είναι το ραμποτέ δηλαδή, βιδωμένο πολύ καλά πάνω σε αυτά και όλη η στήριξη, η πίσω στήριξη του ντουλαπιού θα γίνει εδώ πάνω. Οπότε έχει αρκετά μεγάλη μηχανική αντοχή. Αυτό το ντουλάπι μπορεί να είναι πολύ φορτωμένο. Και εφόσον θα μπει εδώ, θα πάρει και την στραβωμάρα αυτή τη φοβερή που δημιουργήθηκε στα ραμποτέ εξαιτίας του ότι εδώ από πίσω, εδώ από πίσω υπάρχει μία προεξοχή και την απορρόφησα έτσι πρόχειρα όσο μπορούσαν να λυγίσουν τα ραμποτέ. Οπότε γενικά θα φαίνεται μια χαρά. Ωραία. Οκ. 200x26. Αυτό εδώ είναι το πατρόν από το ντουλάπι της κουζίνας, το μεγάλο. Και βλέπω ότι εδώ τώρα ψιλοτεριάζει. Στο κάτω μέρος, σε αυτή την περιοχή, υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά στο επάνω είναι εντάξει. Αυτό βέβαια είναι μεγαλύτερο, είναι 30 διάρι. Το κάτω μέρος, αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να κρατήσω αυτή τη σχέση οπωσδήποτε για να υπάρχει ομοιομορφία και με τα υπόλοιπα ντουλάπια. Λοιπόν, αυτή η γωνία είναι απολύτως απαραίτητο να κρατηθεί και από εδώ η καμπύλη τώρα θα ξανακατασκευαστεί σύμφωνα με την καινούργια περιοχή που θα τοποθετηθεί η πλευρά αυτή. Οπότε θα το κόψω γενικά εγώ τώρα εδώ. Λοιπόν, έχει έρθει σωστά όπως το θέλω. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει έρθει αρκετά καλά. Θέλει λίγο ακόμα. Όμως, τώρα υπολογίζοντας τη διαφορά εδώ πέρα με το ραμποτέ, από που ξεκινάει το ντουλάπι, εδώ όταν έρχομαι, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αυτό κανονικά θα είναι κάπως έτσι. Κοίτα εδώ πίσω τι γίνεται. Άρα θα πρέπει να βγει κάθε ένα από αυτά, κάθε ένα από τα κάθετα θα πρέπει να βγει ξεχωριστά. Δεν μπορώ να φτιάξω 4 τέτοια, γιατί μετά αυτή η πλευρά θα βγει πολύ μικρή. Δεν θα έχω εδώ ψωμί για να μπορέσω να ακολουθήσω αυτή την καμπύλη. Τώρα θα μου πεις, είναι απαραίτητο να την ακολουθήσω την καμπύλη. Εντάξει, μπορεί εδώ να μην είναι απαραίτητο, γιατί εδώ δεν φαίνεται, αλλά εδώ αυτό θα φαίνεται από κάτω. Εδώ θα χρειάζομαι 1,5 εκατοστό ακόμα περίπου
για να μπορέσω να το πάω πίσω. Εδώ αντίστοιχα έχει πολύ μεγάλο κενό. Έρχεται πιο απότομα δηλαδή αυτό το ραμποτέ σε σχέση με αυτό. Αυτή η γωνία εδώ πέρα δεν είναι τόσο μαλακή όσο είναι εκείνη. Και δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, μάλλον στην διαμόρφωση την εσωτερική, γιατί εγώ ακολούθησα τον οδηγό που είχα με τις βίδες. Οι αποστάσεις δηλαδή αυτές, αυτή η απόσταση σε σχέση με το πίσω μέρος του αυτοκίνητου, με το σκελετό του, είναι σωστή. Άρα εδώ η γωνία γίνεται πιο μικρή. Και εδώ θα είναι κάπως έτσι, οπότε πάλι σίγουρα θέλω από εδώ πίσω να είναι μεγαλύτερο. Και όσο θα έρχομαι εδώ φυσικά αυτή η γωνία θα μικραίνει όντως. Και εδώ τώρα έρχεται η τζάμια. Εδώ έρχεται ακριβώς. Τώρα είναι τέλεια. Για να δούμε και τα άλλα. Α, σούπερ. Σούπερ, και εδώ έρχεται καλά. Άρα και εδώ έρχεται καλά. Άρα μόνο εκείνο θα κοπεί με αυτό και τα άλλα τρία θα κοπούν σύμφωνα με αυτό. Τέλεια. Τέλεια. Σούπερ φίλε, σούπερ. Αυτή είναι η διαφορά. Και πάνω είναι αυτή. Αυτό δηλαδή εδώ βγαίνει και πιο κοντό. Αυτό είναι πρόβλημα όμως. Αυτό είναι πρόβλημα. Θα το κάνει να φαίνεται στραβό πολύ. Εκτός να γίνουν στραβά και τα πορτάκια μετά. Αν γίνουν στραβά και τα πορτάκια, δεν θα φαίνεται τόσο πολύ η διαφορά αυτή.
προφανώς το αυτοκίνητο, αυτή είναι η βάση του, το σασί του, δεν είναι απόλυτα παράλληλα ο ουρανός, αλλά έχει μια μικρή κλίση προς τα κάτω. Οπότε έτσι προκύπτει και αυτή η διαφορά, γιατί τα ραμποτέ είναι πιασμένα ακριβώς επάνω στην οροφή. Ακολουθούν τα νεύρα αυτά. Άρα από εκεί εδώ έχουν μια διαφορά γύρω στα 2,5 εκατοστά. Είναι πιο χαμηλό δηλαδή εδώ. Η άλλη λύση είναι να το κατεβάσω. Δηλαδή αυτά τα 2,5 εκατοστά που λείπουν από εδώ να τα προσθέσω εδώ κάτω. Και με αυτόν τον τρόπο θα φτάσει πρόσωπο εδώ. Τι θα γίνει όμως σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση δεν θα φαίνεται στραβά από πάνω, θα είναι ίσιο, αλλά θα φαίνεται στραβά από κάτω εδώ. Αυτή η πλευρά θα κατέβει. Οπότε συγκρίνοντάς την με αυτό το όριο θα φαίνεται διαφορά. Για να δω μάλλον εδώ. Στα πόσα εκατοστά είναι? Τρία και τρία χιλιοστά είναι αυτό το όριο. Εδώ πόσο είναι? Εδώ είναι 4,5. Θα φαίνεται πολύ στραβό. Έχω να διαλέξω δηλαδή τώρα αν θα φαίνεται στραβά από πάνω ή αν θα φαίνεται στραβά από κάτω. Νομίζω ότι το από κάτω θα φαίνεται πιο άσχημα. Επειδή από πάνω μπορώ να το κλέψω με τα πορτάκια. Έτσι θα το κάνω. Έτσι θα το κάνω. Θα κρατήσω αυτή την αναλογία των πλευρών και θα κάνω τα πορτάκια άνισα μεταξύ τους για να μην φαίνεται η διαφορά. Θα χρησιμοποιήσω εννιάρι για τα πλαϊνά και 15 για τα κάτω, όπως έκανα στα δουλάπια της κουζίνας. 15, 18, 15. 15 χρησιμοποιήσα.
Εντάξει, το πίσω μέρος έχει βγει άλλα αντάλλων. Εντελώς. Δεν ξέρω γιατί. Κάτω. Πάνω στραβώ, κάτω στραβώ, πίσω στραβώ. Είναι στραβώ από παντού.